Τώρα ο κύριος Κουτσεβασάκος θα μας εξηγήσει πώς είναι να περνάς 2 χρόνια στην ουσία στα βουνά της Πίνδου. Και μάλιστα από επιλογή, για να μπορέσεις να καταγράψεις όλα αυτά που συμβαίνουν εκεί πάνω. Φαντάζομαι ότι ήταν δύσκολη δουλειά εκ πρώτης. Και πολύ κρύο πρέπει να είχε, από ό,τι βλέπω. Ευτυχώς ήταν στις 4 εποχές. Ναι. Αλλά ήταν δύσκολο διότι έπρεπε να ακολουθούμε τον Μανάβη, τον πλανόδιο Μανάβη, ο οποίος κινούταν με το φορτηγό του, να τον προλαβαίνουμε στις στάσεις που έκανε, ταυτόχρονα να τον περιμένουμε στην επόμενη στάση, να πηγαίνουμε πρώτοι. Γενικά είχε δυσκολίες στο γύρισμα, αλλά εντάξει. Πώς του φάνηκε ότι θέλατε να τον βιντεοσκοπήσετε, δηλαδή φαντάζομαι ότι ο άνθρωπος δεν ήταν εξοικειωμένος με κάτι τέτοιο και πήγατε μια μέρα και του είπατε πώς θα σου φαινόταν να σε ακολουθούμε για 2 χρόνια με ένα συνεργείο από πίσω και μετά να γίνεις και ντοκιμαντέρ και να σε παίξουν στους κινηματογράφους και να πάρεις και το φεστιβάλ, βραβείο κοινού, που αυτό δεν το ξέρατε βέβαια. Ναι. Και πού να το φανταστείτε, το φανταζόσασταν ότι θα παίρνατε το βραβείο κοινού? Όχι. Με το Μανάβη. Δεν το περιμέναμε, όχι. Ήταν μια έκπληξη αυτή, ευχάριστη. Δεν το περιμέναμε, αλλά συνέβη. Ευτυχώς. Ευτυχώς. Δεν είναι κακό. Λοιπόν, πώς του ήρθε του ανθρώπου όταν του το είπατε? Ήταν πολύ ενδιαφέρον, γιατί πρέπει να πω ότι εγώ κατάγομαι από ένα από τα χωριά της περιοχής και θυμάμαι από πολύ νέο στο Μανάβη, τον ερχόμενο του Μανάβη. Τον συγκεκριμένο ή γενικά? Το συγκεκριμένο. Α, είχατε δηλαδή εσείς τις μνήμες σας με τον συγκεκριμένο Μανάβη. Κάθε καλοκαίρι από αυτόν πηγαίναμε και ψωνίζουμε, διότι φέρνει τα φρούτα που δεν ευδοκιμούν στην Πίνδο. Και πού να τα βρεις? Ακριβώς. Τα φύλλα, ροδάκινα, καρπούζια κτλ. Εμείς εκεί έχουμε, ας πούμε, άλλα φρούτα. Όταν λοιπόν του το είπα, του εξήγησα, μου λέει τι ακριβώς θέλει να κάνει. Του λέω, θέλω να κάνω ντοκιμαντέρ για τη διαδρομή. Μου λέει γιατί λέω, συμβαίνουν πάρα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα, ας πούμε, κάθε στιγμή που έρχονται εκεί και αγοράζουν τα προϊόντα σου. Σκέφτηκε λίγο και μου λέει, πολύ καλή ιδέα. Να το κάνει. Επιτέλους θα καταλάβει και κάποιος τι περνάω, του είπε. Και έτσι ξεκινήσατε λοιπόν. Δρόμο παίρνω, δρόμο αφήνω. Βουνό, χιλιόμετρο. 2 χρόνια. 2 χρόνια. 1,5 χρόνο γυρίσματα κάναμε. Παρακολουθούσαμε το Μανάβη κάθε φορά σε μια διαδρομή 75 χιλιόμετρων. Ναι. Που κάνει. Ξεκινάει από τα Τρίκαλα και ανεβαίνει στα βουνά και κάνει μια διαδρομή η οποία πηγαίνει δηλαδή σε περίπου 7 χωριά που είναι το Σουναρέι, Κατικάλων, Βαθύρευμα, Νέα Πεύκη, Μεσοχώρα, Αετός, Παχτούρι, Λαφίνα, Κορυφή. Είναι μερικά από τα χωριά τα οποία επισκέπτεται. Είναι πάρα πολύ όμορφα, είναι μια πολύ πανέμορφη περιοχή. Την ερωτεύεται κανείς έτσι αν την επισκεφτεί. Με φοβερή βλάστηση. Με βλάστηση, η φύση πάρα πολύ όμορφη, αλλά και παράλληλα παραμελημένη περιοχή της Ελλάδος. Και το ταξίδι αυτό που κάνει ο Μανάβης είναι αποκαλυπτικό. Είναι αποκαλυπτικό για τους ανθρώπους και για τον τόπο. Άρα λοιπόν δεν είναι τόσο ένα ντοκιμαντέρ πορτρέτο του Μανάβη, όσο μια ταινία, ένα road movie δηλαδή, για την Πίνδο και τους ανθρώπους της. Τι αναπάντεχο έχει μέσα αυτό το ντοκιμαντέρ που δεν περιμένει κάποιος ακούγοντας ότι θα δει το ντοκιμαντέρ για τη ζωή ενός Μανάβη στην ουσία? Όλα είναι αναπάντεχα, να σας πω, διότι δεν ήταν τίποτε προσχεδιασμένο. Κάθε φορά αυτό που εμείς προσπαθήσαμε να καταγράψουμε είναι να παρατηρούμε το τι συμβαίνει διακριτικά, έτσι, και αυτό να μπορούμε να το αναδείξουμε. Μέσω, ας πούμε, του μοντάζ. Mm-hmm. Και πράγματι σε κάθε στάση που κάνει ο Μανάβη, σε κάθε χωριό, συμβαίνουν μικρά ή μεγάλα περιστατικά. Πείτε είναι μας. Απολαυστικά. Πείτε μας μερικά. Να σας πω. Το ένα είναι, ας πούμε, το είτε συγκινητικά είτε αστεία. Mm-hmm. Για παράδειγμα, η αρκούδα. Το πρόβλημα με την αρκούδα, όπου σε κάθε στάση μιλάνε για την αρκούδα, για τον ερχομό της αρκούδας. Κάποιοι αυτό το πράγμα δεν το πιστεύουν. Και θεωρούν ότι λέει ψέματα αυτός ο οποίος λέει ότι είδε την αρκούδα. Και ακολουθούμε, γίνει πάρα πολύ αστείο γιατί ισχυρίζεται αυτός που την είδε, τι ισχυρίζεται αυτός που την είδε, τι ισχυρίζεται αυτός ο οποίος λέει ότι θεωρεί ότι ο άλλος λέει ψέματα και πώς την πορεία εμείς αποκαλύπτουμε το μυστικό για την αρκούδα. Εμφανίζεται. Δεν εμφανίζεται. Τι είναι να μας τα αλλά έχουμε αυτά, και άλλες δηλαδή μαρτυρίες. Ναι. Και δεν μου λέτε, βελτιώσατε καθόλου την διατροφή σας ακολουθώντας το Μανάβη? Φάγατε κανένα ζαρτζαβάτι παραπάνω? Ακριβώς. Αυτό ήταν τα καλά του γυρίσματος. Διότι είχαμε ποικιλία φρούτων, ναι, και είχαμε και πολλά κεράσματα από τους συντόπιους. Δηλαδή με πίτες, με πολύ νόστιμα έτσι. Καταλάβατε, έχεις και τα τυχερά σου. Μπορεί να ακούγεται ότι περνάς κακουχία, αλλά στην ουσία περνάνε καλά αυτοί που τα κάνουν.
Δεν περιμένατε να υποσπάσετε το βραβείο κοινού. Παρ' όλα αυτά τα καταφέρατε στο 15ο φεστιβάλ ντοκιμαντέρ. Άρα αυτό σηκώνει τον πύχη ακόμα πιο ψηλά. Είσαστε ήδη σε διγυρίσματα για το επόμενο? Ναι. Βρίσκομαι ήδη στο μοντάζ του επόμενου, της επόμενης δουλειάς, αλλά πρέπει να πω γιατί τελικά τι καταλάβαμε με το Μανάβης στη Θεσσαλονίκη ήταν ότι τελικά ο Μανάβης, εικόνες αυτού του ντοκιμαντέρ θυμίζουν πολύ έντονα στον κόσμο το δικό του χωριό, έτσι, το δικό του Μανάβη. Που τα αγαπάμε μέσα μας. Ακριβώς. Και εκεί καταφεύγουμε. Έτσι. Άρα λοιπόν από οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδος και αν είναι κάποιος, είδαμε δηλαδή από την Κρήτη, από τη Μακεδονία, από τα νησιά, να ταυτίζονται με τους χαρακτήρες και τις καταστάσεις που δείχνει το ντοκιμαντέρ. Ωραίοτατε, και επειδή πόσους να χωρέσουν δύο προβολές, να χωρέσουν 700, 800, 900 άτομα στην καλύτερη. Θα έχουμε την ευκαιρία από σήμερα το βράδυ στο Ολύμπιον στην αίθουσα Παύλος Ζάνας, 8, 9, 30 και 11 η ώρα, να το απολαύσουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Πολύ καλή επιτυχία και με πολλά ακόμα βραβεία κοινού. Ευχαριστώ πολύ.